Στο Athenaeum Palace Luxury Suites στη Λεωφόρο Συγκρού πραγματοποιείται η πρώτη πολιτική εκδήλωση του Τάσου Χαϊτάνη ως υποψήφιου βουλευτή του Νότιου Τομέα Αθήνας. Ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας σε αυτήν την περιφέρεια που θα είναι, μην το ξεχνάτε, η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας. Με 18 βουλευτές ψηφίζονται 600.000 ψηφοφόροι να συμβολίζει αυτό που κατ' επανάληψη έχουμε πει. Ανανέωση με ποιότητα. Ανανέωση με ποιότητα. Και για να ξαναγυρίσω στον οργανωτή της σημερινής εκδήλωσης, στον Τάσο τον Χαϊτάνη, θέλω να πω πως κατεξοχήν ο Τάσος εκφράζει αυτό το μήνυμα. Ανανέωση με ποιότητα. Μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Φωστηρόπουλο, αντιδήμαρχο Παλαιοφαλήρου και υποψήφιο δήμαρχο Παλαιοφαλήρου στις επόμενες εκλογές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Πόσο μάλλον όταν το κανάλι σας καλύπτει γεγονότα του νεότερου τομέα, που τα τελευταία χρόνια δίνετε συνέχεια το παρόν σας και καλύπτετε δράσεις, εκδηλώσεις. Θερμά συγχαρητήρια και εύχομαι ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστούμε. Σήμερα σας βρίσκουμε στην πρώτη πολιτική εκδήλωση του Τάσου Χαϊτάνη, που στην ουσία είναι και η παρουσίαση του ως υποψήφιος βουλευτής. Ναι, χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι σήμερα στην παρουσίαση της υποψηφιότητας του Τάσου Χαϊτάνη, ενός ανθρώπου που πέρα από το ήθος του, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ένας άνθρωπος για εμάς της αυτοδιοίκησης, ένας άνθρωπος δικός μας. Διατέλεσε και γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως για εμένα, εκεί που τον γνώρισα, ήταν στους αγώνες που έδινε στην Καλλιθέα, στο Δήμο του, όπως ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, απέδειξε ότι οι νέοι που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση μπορούν μέσα από το ήθος του να χαράζουν καινούριους δρόμους. Το ίδιο εύχομαι να κάνει ο Τάσος Χαϊτάνης στην πολιτική σκηνή, εδώ στο Νότιο Τομέα, που είναι ο μεγαλύτερος τομέας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Ο Τάσος Χαϊτάνης λοιπόν αυτό το ήθος, αυτή την όρεξη για δουλειά, αυτή την νέα προσπάθεια μπορεί να την κάνει πράξη μέσα από αυτό το παραλιακό μέτωπο που θέλουμε να δημιουργήσουμε, μέσα από τη σύνθεση απόψεων, μέσα από τις συνεργασίες που είναι στόχος ουσιαστικά για όλους τους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική. Εύχομαι στον Τάσο Χαϊτάνη μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία, εύχομαι να έχουμε καλή συνεργασία, γιατί μέσα από τη Βουλή, μέσα από την περιφέρεια και εμείς στους Δήμους τους έχουμε ανάγκη προκειμένου να σκύψουμε στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Ο Τάσος Χαϊτάνης είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, το έκανε και πριν στην αυτοδιοίκηση, θα το κάνει και τώρα μέσα από τα έδρανα της Βουλής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Συνεχίσαμε μετά και μαζί. Πάντα μας αρέσαν τα δύσκολα από μικρούς, έτσι. Μιας ανάλογης δύσκολης αυτοδιοικητικής διαδρομής στην Καλλιθέα. Στην κυριολεξία κόντερα στο ρεύμα. Γιατί κανείς δεν πίστευε ότι στη μικρή Μόσχα, όπως πολλοί την έλεγαν τότε την Καλλιθέα, θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ ένας μη αριστερός δήμαρχος. Εμείς το πιστέψαμε και κάναμε έναν νεανικό τελείως συνδυασμό πριν από 10 περίπου χρόνια. Είχαμε τότε μια μεγάλη επιτυχία, αν και νέοι, αν και πρώτη φορά να μπούμε στο δεύτερο γύρο με ποσοστά μάλιστα πάνω από αυτά που έπαιρνε την ίδια περίοδο το κόμμα μας. Κοντά μας είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποψήφιος βουλευτής στο Νότιο Τομέα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε σήμερα στην πολιτική εκδήλωση του Τάσου του Χαϊτάνη, ο οποίος στην ουσία παρουσιάζεται και αυτός ως ένας συνυποψήφιός σας στο Νότιο Τομέα. Έτσι ακριβώς. Ήθελα να είμαι παρόν στην πρώτη ομιλία του φίλου μου, του Τάσου του Χαϊτάνη. Ο Τάσος είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, αληθινός. Είναι ένας νέος ο οποίος όμως έχει και μια ποιότητα η οποία πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή. Άρα ήρθα να του πω μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία, να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα για τα Νότια. Έδειξε σήμερα με την ομιλία του ότι γνωρίζει πολύ καλά τη γεωγραφία και τα προβλήματα αυτού του τόπου και όπως είπε και εκείνος θέλει να δώσει μάχη για τον τόπο του. Σε αυτή τη μάχη λοιπόν θα είμαστε μαζί. Σας ευχαριστούμε και καλό αποτελέσματα και σε εσάς. Γιατί επιλέξαμε ακόμη και να συγκρουστούμε με διεθνή και ελληνικά κέντρα για να μην προδώσουμε τη θέληση του ελληνικού λαού αλλά και το εθνικό συμφέρον. Αυτή η πορεία ήταν μια δύσκολη πορεία. Όμως είναι μια νικηφόρα πορεία που έχει τη σφραγίδα του αρχηγού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχα την τιμή να είμαι γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματός μας. Είχα την τιμή γιατί η αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος που η παράταξή μας διακρίνεται. Διακρίνεται σε στελέχη και σε έργο. Διακρίνεται σε νίκες και σε επιρροή. Η δική μου προσπάθεια ήταν να κάνω τη γραμματεία περισσότερο εξωστρεφή. Μια γραμματεία ανοιχτή σε ανθρώπους και σε νέες ιδέες. Πήραμε πολλές καινοτόμες πρωτοβουλίες μέσα από τη γραμματεία και επιτρέψτε μου να σας θυμίσω μερικές. Πήγαμε σε ένα αγροτικό χωριό της Ρόδου
και φέραμε περιφερειάρχες και φορείς του τουρισμού να συζητούν πώς μπορούν να συνδέσουν τον τουρισμό με την αγροτική μας παραγωγή. Οργανώσαμε ειδική συζήτηση στο συνέδριό μας σχετικά με το ρόλο της αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του τόπου. Μαζί με τον ακάματο γραμματέα μας, τον Λευτέρη τον Αβγενάκη, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα για να αποτρέψουμε την ψήφιση του καταστροφικού νόμου Κλισθένης. Μιλήσαμε για το ρόλο της αυτοδιοίκησης στην πολιτική προστασία. Κοντά μας έχουμε τον Τάσο Γαϊτάνη, υποψήφιο βουλευτή στο νότιο τομέα Αθήνας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από το Δημοτικό Συμβούλιο, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, γραμματέας αυτοδιοίκησης στη Νέα Δημοκρατία, το επόμενο βήμα υποψήφιος βουλευτής. Ποιες είναι οι σκέψεις σας μετά από αυτή τη μεγάλη εκδήλωση? Κοιτάξτε, είναι πολύ ευχάριστα τα συναισθήματα. Πολλοί φίλοι, νέοι άνθρωποι ήρθαν σήμερα εδώ για να με ενισχύσουν στην πρώτη μου πολιτική εκδήλωση ως υποψήφιος βουλευτής. Νομίζω το μήνυμα βγαίνει από όλες αυτές τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Ο κόσμος επιθυμεί αλλαγή και δεν επιθυμεί μόνο αλλαγή για να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση του τόπου. Επιθυμεί αλλαγή για να έρθει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να αλλάξει τη μοίρα αυτού του τόπου. Πρέπει να αλλάξουμε την πατρίδα μας από τα θεμέλια. Πρέπει να δούμε το οικονομικό παραγωγικό μας μοντέλο. Πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να πάψει η Ελλάδα να αιμορραγεί, να χάνει πληθυσμό, να χάνει τους νέους της. Νομίζω ότι το μήνυμα και αυτή τη συγκέντρωση είναι ότι ο κόσμος εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μου υποψηφιότητα, νομίζω ότι οι φίλες και οι φίλοι που βρέθηκαν εδώ σήμερα μου δίνουν μια τεράστια ένεση ηθικού, κουράγιο να συνεχίσω. Το χαμόγελό τους είναι μια μεγάλη ανταπόκριση στη δική μου υποψηφιότητα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μέχρι να γίνουν οι εκλογές, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτοδύναμος πρωθυπουργός. Αυτό θα κάνουμε και ελπίζω μέσα από αυτή την προσπάθεια και οι συμπολίτες να αγκαλιάσουν τη δική μου υποψηφιότητα και να μου δώσουν τη δυνατότητα να τους εκπροσωπήσω στην επόμενη Βουλή. Ακούσαμε τους ομιλητές που μιλήσανε για εσάς, που σας γνωρίζουν, έχετε δουλέψει στο παρελθόν, να λένε ότι η αυτοδιοίκηση είναι μεγάλο σχολείο για κάποιον ο οποίος σκοπεύει να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής. Αλήθεια είναι αυτό. Μέσα από την αυτοδιοίκηση έρχεσαι σε επαφή με τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και με τους δεδαλώδεις μηχανισμούς και τη γραφειοκρατία της δημόσιας διοίκησης. Για να μπορέσει την αυτοδιοίκηση να επιβιώσει, πρέπει να βρίσκεις τρόπους να τα ξεπερνάς όλα αυτά. Οπότε εμείς ξέρουμε από μέσα και τα προβλήματα, αλλά και τις ευκαιρίες. Οπότε ναι, πράγματι η αυτοδιοίκηση είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Καλή επιτυχία λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λίγα ο καιρό που είχαμε το ατύχημα με την Αγία Ζώνη 2 και πως το παραπέντε αγαπητοί δήμαρχοι γλιτώσαμε και οικονομική και οικολογική καταστροφή. Οφείλουμε λοιπόν να ενώσουμε όλοι δυνάμεις, πολιτεία, περιφέρεια και δήμη για να πετύχουμε και μπορούμε να πετύχουμε μια πεντακάθαρη ακτή και νερά από το Φάληρο μέχρι την Γλυφάδα και ακόμα παραπέρα. Και επίσης να δούμε την τοπική απασχόληση. Δεν μπορεί πλέον ένα ανεκτό να υπάρχει στην περιφέρειά μας τόσο υψηλή ανεργία, με τόσες δυνατότητες, με τόσες επενδύσεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ευελιξία, να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, να διαμορφώσουμε το πρωτοποριακό, πολιτιστικό και τουριστικό μας προϊόν. Η παραλία, οι άνθρωποι μας, οι γειτονιές μας, ο ζωντανός πολιτισμός και τα μνημεία μας, η ιστορία μας, όλα αυτά συνθέτουν μια απίστευτη ενότητα τουρισμού και πολιτισμού που είναι σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο. Από την πολιτική εκδήλωση του Τάσου Γαϊτάνη, στην οποία ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του ως βουλευτή στο νότιο τομέα με τη Νέα Δημοκρατία, για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.